Γεια σας, είμαστε ο Ισαβίδης Ιωάννης Και Ναϊκόπουλος Δημήτριος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή τη σειρά βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα FPS παιχνίδι σε Unreal Engine. Επιβλέπων καθηγητής είναι ο κύριος Μινάς Δασιγέννης. Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να κάνετε τις κινήσεις του παίκτη, δηλαδή όταν κουνάτε το ποντίκι σας δεξιά-αριστερά, πάνω και κάτω, ο παίκτης να παίρνει τις κινήσεις του κέρσορα και να κινείται αντίστοιχα, καθώς επίσης πώς μπορεί ο παίκτης να σκύβει και να τρέχει πιο γρήγορα. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Για να τα κάνουμε αυτά θα πρέπει να ορίσουμε αρχικά τα κουμπιά. Ερχόμαστε στα Settings, Project Settings, βρίσκουμε το Input, ερχόμαστε στο Action Mappings και πατάμε το Sync. Δίνουμε ένα όνομα στο κουμπί που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή για το τρέξιμο, οπότε γράφουμε Run. Από τη λίστα εδώ επιλέγουμε Keyboard. Ψάχνουμε το αριστερό Shift. Ωραία. Θα φτιάξουμε ακόμα ένα κουμπί. Όπου θα χρησιμοποιηθεί για το σκύψιμο του παίκτη. Δηλαδή όταν ο παίκτης στην ουσία θα είναι πιο σκυμμένος, με το control δηλαδή, όπως γίνεται στα περισσότερα FPS παιχνίδια, αν όχι σε όλα. Οπότε ψάχνουμε το αριστερό control. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε από αυτή τη σελίδα. Δίνουμε. Τώρα, αρχικά, θα έρθουμε στο Anim Starter Pack, όπου είναι και όλες οι κινήσεις του παίκτη μας. Θα βρούμε το blueprint των κινήσεων, είναι αυτό εδώ, το βλέπετε, ξεχωρίζει από την πορτοκαλί γραμμή. Θα το ανοίξουμε να δούμε τι περιέχει. Βλέπετε έχει event graph με τις κινήσεις του παίκτη, καθώς και όλες τις διαφορετικές καταστάσεις που μπορεί να έχουν αυτές, για παράδειγμα να πηδάει, να τρέχει, να πηδάει ενώ τρέχει, να σκύβει και να περπατάει, να σκύβει σκέτο και να είναι ακίνητος, όπως είναι τώρα. Εμείς θα έρθουμε να κάνουμε ένα duplicate το παίκτη μας, το συγκεκριμένο blueprint για την ακρίβεια. Θα το ονομάσουμε character move. Πολύ ωραία. Ώστε να μην δημιουργήσουμε αλλαγές στο ήδη υπάρχον blueprint, ώστε άμα κάνουμε κάποιο λάθος και δεν μπορούμε για κάποιο λόγο να το επαναφέρουμε στην αρχική του μορφή, να έχουμε ήδη κρατήσει ένα backup, το κανονικό αρχείο. Οπότε τώρα ερχόμαστε στο αρχείο που κάναμε duplicate. Θα ανοίξουμε το Anim Graph Locomotion. Αρχικά στην idle κατάσταση θα την αλλάξουμε. Βλέπουμε κρατάει το όπλο χαμηλά. Εμείς θέλουμε να βάλουμε να κρατάει το όπλο πιο ψηλά. Οπότε θα ψάξουμε να βρούμε να κάνει κάπου aim. Κάνει αυτό, για να δούμε. Απλά επειδή ο παίκτης βλέπουμε ότι κινείται συνεχόμενα στο aim, θα έρθουμε στη συνέχεια και θα κόψουμε κάθε frame, ώστε να κρατήσουμε το frame που ο παίκτης είναι μόνο ευθεία.
Οπότε θα επαναφέρουμε. Θα επαναφέρουμε το παλιό frame, αυτό που υπήρχε δηλαδή. Και πάμε να φτιάξουμε λάθος. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα το πώς θα τρέχει ο παίκτης μας. Αρχικά πρέπει να ξανάρθουμε στο αρχείο που κάναμε duplicate με τις κινήσεις locomotion, να επιλέξουμε jog που είναι το τρέξιμο. Βλέπουμε υπάρχουν δύο μεταβλητές, direction και speed. Να αλλάξουμε το speed από 400 σε 600. Επίσης θα ψάξουμε το forward. Θα πρέπει να βρούμε το κατάλληλο animation ώστε ο παίκτης μας να τρέχει ευθεία. Για να δούμε τι μας προσφέρει εδώ η λίστα. Νομίζω ότι αυτό κάνει. Θα κάνουμε apply parameter ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές που έχουμε κάνει εδώ. Και εδώ στο 600, τέρμα πάνω δηλαδή, θα προσθέσουμε στις τρεις γωνίες, στις δύο γωνίες και στο κέντρο το forward, ώστε να μας δίνει την εντύπωση ότι ο παίκτης μας κινείται. Για να δούμε. Ένα, θα μπει εδώ. Εδώ. Οπα, συγγνώμη. Και εδώ. Για να κάνουμε apply parameter. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι ο παίκτης μας στρίβει στις κατευθύνσεις όπου του λένε το κάθε ένα από τα animation δηλαδή. Πολύ ωραία. Για να πάμε τώρα στο παίκτη μας. Όπου θα κάνουμε ένα event run, όπου έτσι ονομάσαμε το κουμπί που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Από το pressed, δηλαδή όταν πιέζουμε το run, θα θέσουμε το max walk speed. Set max walk speed σε 600. Θα αντιγράψουμε το ίδιο set ώστε όταν κάνουμε release να θέτε σε 350 για παράδειγμα. Επίσης, για να γίνει σωστά αυτό, θα χρειαστούμε το set character movement. Πρέπει να το βρούμε.
πήγε. Character movement. Το ενώνουμε στο target, ώστε η μεταβλητή max walk speed να αλλάζει στον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Κάνουμε ένα compile και νομίζω είμαστε εντάξει. Επιλέγοντας τα όλα και πατώντας το C μπορούμε να τα ομοδοποιήσουμε σε ένα πλέγμα, να βάλουμε run με τίτλο run, enter, οπότε να είναι πιο εύκολο να βρούμε στη συνέχεια που έχουμε κάνει και τι. Κάνουμε compile, save. Ξανανοίγουμε λίγο τον παίκτη μας, με που επιλέγουμε το χαρακτήρα μας. Βλέπουμε ότι η κάμερα είναι πίσω, οπότε ας την φέρουμε στο ύψος του παίκτη μας, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο. Δηλαδή εδώ πέρα, νομίζω είναι εντάξει. Πολύ ωραία, επιλέγουμε τον παίκτη μας τώρα. Από τα animations επιλέγουμε αυτό που μόλις φτιάξαμε, δηλαδή το charm move. Πολύ ωραία. Κάνουμε compile, save. Θα δοκιμάσουμε λίγο τώρα να δούμε αν ο παίκτης μας δουλεύει. Εντάξει, βλέπουμε ότι πατώντας το shift επιταχύνει. Βλέπετε πως είναι όταν απλώς περπατάει και πως πατώντας το κουμπί shift. Κινείται κανονικά, βλέπουμε ότι επιταχύνει. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό δουλεύει τώρα, οπότε πάμε να κάνουμε το πως θα σκύβει. Τώρα θα ρυθμίσουμε το πως θα σκύβει ο παίκτης μας. Αρχικά θα καλέσουμε το event crunch, το έχουμε εδώ, είναι το κουμπί που δημιουργήσατε πριν λίγο. Θα πάρουμε τη μεταβλητή set crunch button down και θα την ορίσουμε στο pressed να είναι button down true και στο released θα κάνουμε copy paste την ίδια set μεταβλητής, απλά θα το έχουμε false στο button down. Πολύ ωραία, κάνουμε ένα κουμπάρ και ένα save. Τώρα θα έρθουμε στο blueprint με τις κινήσεις του παίκτη μας. Επειδή το συγκεκριμένο blueprint δουλεύει όπως βλέπουμε για το παίκτη που είχε από πριν το project, το πρόγραμμα που εισάγαμε, το πακέτο γραφικών, εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο cast του FPS char, όπου αυτός είναι ο παίκτης που έχουμε δημιουργήσει. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε ακριβώς τις ίδιες συνδέσεις με το προηγούμενο cast, ώστε να είμαστε σίγουρα ότι όλα θα είναι σωστά. Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο δεν το χρειαζόμαστε ακόμα αυτό. Το διαγράφουμε. Καθώς θα πρέπει τώρα να πάρουμε και τις δύο τιμές, δηλαδή το get
αλφα, το get jump button down και στη συνέχεια να το συνδέσουμε εδώ πέρα. Διαγράφουμε τις παλιές μεταβλητές γιατί δεν τις χρειαζόμαστε πλέον. Και Αθήνα. Κάνουμε και get touch button down και θα το συνδέσουμε στο crouching. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε compile και save. Θα δοκιμάσουμε τον παίκτη μας τώρα κάνοντας play. Να δούμε. Περπατάει, τρέχει κανονικά. Για να δούμε όμως τώρα. Βλέπουμε σκύβει. Βλέπουμε ότι σκύβει συνεχόμενα, στην ουσία είναι σαν να παίζει συνέχεια το ίδιο animation από την αρχή. Για να το διορθώσουμε αυτό, θα έρθουμε στο character movement, στο char move που έχουμε κάνει. Θα πάμε στο locomotion, στο crunch και θα επιλέξουμε τα γραφικά που έχει και θα τα αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο γραφικό, όπως αυτό για παράδειγμα, όπου θα είναι ένα frame μόνο. Θα μας δείχνει τον παίκτη μας να είναι μόνο κάτω και όχι να κάνει κίνηση, ώστε όταν πατάμε το control ο παίκτης μας να σκύβει και να παραμένει εκεί. Ερχόμαστε στο graph. Διαγράφουμε το παλιό animation και συνδέουμε το καινούριο. Κάνουμε compile και save και για να δούμε τώρα. Τώρα βλέπουμε ότι ο παίκτης μας σκύβει κανονικά και περπατάει και σκυμμένος ταυτόχρονα και μπορεί και να πηδάει. Κάνει όλες τις κινήσεις δηλαδή σωστά. Πολύ ωραία. Τώρα για τη συνέχεια των κινήσεων που θέλουμε να κάνουμε θα χρειαστούμε κάποια frames, κάποια συγκεκριμένα frames. Δηλαδή τον παίκτη μας να κρατάει το όπλο ευθεία, πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά, καθώς και κάτω, πάνω, κάτω, κάτω, κάτω δεξιά και κάτω αριστερά. Θα βγάλουμε αυτά τα 10 frames, 9 με 10 frames αυτή τη στιγμή από το ήδη υπάρχον ή από το ήδη υπάρχον animation που μας δίνει το aim space. Πολύ ωραία. Βλέπουμε αν μπορούμε να κάνουμε ένα zoom στον παίκτη μας ότι αυτή τη στιγμή εκτελεί όλες τις κινήσεις. Άμα εισάγουμε το συγκεκριμένο animation στο διάγραμμά μας, ο παίκτης μας, όπως παρατηρήσαμε και πριν, που ανεβοκατέβαινε συνεχόμενα, έτσι και τώρα θα κάνει αυτή την κίνηση συνεχόμενα. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένες στιγμές για τις θέσεις μας, οπότε θα κάνουμε duplicate το συγκεκριμένο animation, θα το ονομάσουμε idle για παράδειγμα, θα είναι η μεσαία στάση από το frame, από το frame rate. Εδώ βλέπουμε όλα τα καρέ που υπάρχουν. Θα διαλέξουμε το 0 μόνο και θα διαγράψουμε όλα τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε κρατήσει μόνο ένα καρέ και αυτό είναι η στάση που ο παίκτης μας είναι στο, με το όπλο σημαδεμένο στο κέντρο και το κάνουμε safe. Ας αλλάξουμε τώρα
στο character mover που έχουμε κάνει, στο locomotion, την κατάσταση idle. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο παίκτης μας έχει το όπλο να το κρατάει κάτω. Εμείς θα θέλαμε, θα ήταν προτιμότερο, να βλέπουμε τον παίκτη να κρατάει το όπλο σε στάση που να σημαδεύει. Βλέπουμε, γράφοντας idle στη λίστα, ότι έχουμε το γραφικό που δημιουργήσαμε. Διαγράφουμε το παλιό γραφικό και προσθέτουμε το καινούριο animation. Κάνουμε compile και save. Βλέπουμε στο preview ότι ο παίκτης έχει πάρει την σωστή θέση. Για να δούμε και κάνοντας play στο παιχνίδι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ότι τώρα ο παίκτης και μπορεί να σκύψει. Βλέπουμε ότι τα γραφικά αλλάζουν όταν σκύβει όλες οι κινήσεις του παίκτη. Βλέπουμε ότι το όπλο πέφτει κάτω ενώ δεν σημαδεύει. Όταν περπατάει επίσης δεν σημαδεύει, αλλά όταν είναι σταθερός σημαδεύει. Επίσης όταν τρέχει βλέπουμε ότι πάλι δεν σημαδεύει. Όπως θα ήταν σε ένα οποιοδήποτε FPS παιχνίδι. Ο παίκτης μπορεί να σημαδεύσει μόνο όταν είναι σε κατάσταση ηρεμία. Πολύ ωραία. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε την ίδια δουλειά και για τα υπόλοιπα frames, ώστε να δημιουργήσουμε όλες τις πιθανές καταστάσεις του παίκτη μας, όπου θα δημιουργούνται με την κίνηση του body cue. Δηλαδή, ξανακάνουμε ένα duplicate το συγκεκριμένο frame animation και για παράδειγμα αυτό θα δώσουμε το όνομα top, όπου ο παίκτης μας θα κοιτάει προς τα πάνω μόνο. Ερχόμαστε στα frames και επιλέγουμε το frame του παίκτη όπου θα κοιτάει πάνω και κέντρο. Νομίζω ότι εδώ είμαστε εντάξει. Διαγράφουμε τα frame που δεν χρειαζόμαστε. Πολύ ωραία. Και κρατάμε μόνο το συγκεκριμένο frame. Κάνουμε save. Ξαναπηγαίνουμε στο aim space iron sight, το οποίο θα ξανακάνουμε duplicate και αυτή τη φορά για την κατάσταση bot. Ο παίκτης δηλαδή θα κοιτάει κάτω. Κάνουμε pause τα frames. Βρίσκουμε την κατάσταση όπου ο παίκτης κοιτάει κάτω. Διαγράφουμε όλα τα υπόλοιπα frames που δεν μας χρειάζονται πλέον. Κάνουμε save. Το ίδιο θα κάνουμε τώρα για την περίπτωση που ο παίκτης κοιτάει δεξιά. Μάζουμε right. Κάνουμε πάλι pause. Εδώ νομίζω είναι εντάξει ο παίκτης. Ναι, είπαμε right, οπότε θα πρέπει να κοιτάει στα δεξιά του παίκτη. Οπότε νομίζω ήταν εντάξει πριν, επειδή στα δεξιά του παίκτη και όχι στα δεξιά τα δικά μας. Ας πάρουμε καλύτερα το πόσο βλέπουμε εμείς. Κάτω στα γραφικά εμείς θα τα βλέπουμε στο παιχνίδι. Θα έχουμε αυτή την οπτική γωνία. Επιλέγουμε όσο καλύτερα να κεντράρουμε την περίπτωση που κοιτάει δεξιά. Μπορούμε να, ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε και zoom στα frames. Ναι, ώστε να γίνει καλύτερη επιλογή. Απλά επειδή το συγκεκριμένο
animation έχει αρκετά frames, θα ήταν πολύ δύσκολο να επιλέγουμε να μετακινούμε στο ένα frame σε άλλο άμα το scale ήταν πολύ μεγάλο, θα ήθελα αρκετό χρόνο. Οπότε κάνουμε save και το right, πάμε για το left. Κάνουμε την ίδια διαδικασία. Νομίζω ότι είναι παραδόξο, εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Διαγράφουμε τα frames που δεν χρειαζόμαστε, όπως κάθε φορά. Κάνουμε save. Έχουμε δημιουργήσει τα βασικά frames αυτή τη στιγμή. Το idle που είναι το κέντρο, ή θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς center, για όποιον άλλον το θέλει ή έτσι το προτιμάει. Έχουμε το top down και το right left. Απλά ο παίκτης μας κάνει και κινήσεις προς τα πάνω και δεξιά και προς τα πάνω και αριστερά. Ταυτόχρονα κάνει το ίδιο και προς τα κάτω και δεξιά και προς τα κάτω και αριστερά. Οπότε θα χρειαστούμε άλλες 4 νέες κινήσεις. Όπου ο παίκτης μας θα κοιτάει. Κάνουμε αρχικά duplicate, γιατί άμα δεν κάνουμε duplicate θα χάσουμε το αρχικό animation, οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα frames αφού τα κόψουμε. Θα το πούμε αυτό top και right, θα είναι το πάνω δεξιά μας δηλαδή. Και επιλέγουμε το συγκεκριμένο, αυτό νομίζω είναι εντάξει. Διαγράφουμε τα υπόλοιπα frames. Κάνουμε save. Ωραία. Θα κάνουμε το ίδιο και για το down right ή bot right, δηλαδή την κάτω πλευρά. Bot right. Γενικά μπορούμε να φτιάξουμε και να κόψουμε όσες κινήσεις χρειαστεί ο παίκτης μας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα παίκτη που έχει πολύ περισσότερες κινήσεις από αυτό, από αυτές του δικού μας, ή πολύ λιγότερες, μπορεί να έχει μόνο 3 καταστάσεις. Είναι ανάλογα και τις διαστάσεις. Για ένα 2D παιχνίδι δηλαδή ο παίκτης θα μπορούσε να έχει μόνο 3 καταστάσεις. Οπότε κάνουμε delete τις σκηνές που δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Save. Έχουμε τελειώσει με τη δεξιά μεριά, πάμε και για την αριστερή. Όχι, το left είπαμε, αριστερή μεριά, τελειώσουμε δεξιά. Πολύ ωραία, κάνουμε ένα pause. Επιλέγουμε αυτή τη σκηνή. Remove και remove. Κάνουμε save. Έχει μείνει να κάνουμε ακόμα ένα. Το bot left. Όπου αυτό κάνουμε pause και κοιτάει κάτω και αριστερά. Εδώ νομίζω είναι εντάξει. Κάνουμε remove τις σκηνές που δεν θέλουμε. Save.
Τώρα πάμε να δημιουργήσουμε το γράφημα το οποίο θα, για το οποίο είπαμε πριν. Το οποίο στην ουσία θα μας δώσει, θα συνδέσει τις κινήσεις που φτιάξαμε με τον παίκτη. Λοιπόν, έχουμε. Καλούμε μια συνάρτηση η οποία λέγεται Reinterp2. Ωραία. Και από εδώ καλούμε τη Make Rotator. Δημιουργούμε δύο νέες, θα δημιουργήσουμε δύο νέες μεταβλητές, οι οποίες η μία θα είναι η Pitch και θα είναι τύπου Float και η άλλη θα είναι Yaw και αυτή θα είναι τύπου float και θα τη συνδέσουμε αντίστοιχα στο pitch. Έχουμε get και στο yaw. Ωραία. Λοιπόν, αυτό πηγαίνει εδώ και αυτό πηγαίνει εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα θα καλέσουμε την μεταβλητή Delta Rotator, τη συνάρτηση, συγγνώμη, Delta Rotator. Πολύ ωραία. Και θα τη συνδέσουμε στο target. Πολύ ωραία. Και επίσης θα δημιουργήσουμε μία νέα μεταβλητή, η οποία και αυτή θα είναι float και θα ονομάζεται Delta, συγγνώμη, εδώ Delta Tab, η οποία θα χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό. Και θα συνδέεται στο Delta Time. Από το Delta Rotator φέρνουμε επίσης, το συνδέουμε σε δύο άλλες μεταβλητές. Η μία λέγεται Get Control Rotation, συναρτήση, συγγνώμη. Get βγάζουμε το context entity get control rotation ωραία και get actor rotation. Για να δούμε. Για τα actor rotation. Πολύ ωραία. Και τώρα αυτά θα τα συνδέσουμε με την, με το cast του FPS Char για να συνδέσουμε με τον παίκτη. Οπότε θα τραβήξουμε δύο γραμμές από εδώ. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Και θα έχουμε ένα break rotator πολύ ωραία και το pitch θα το πάμε στο clap
Clamp Angle. Συγγνώμη, Clamp Angle. Όπως και το Yaw. Άρα θα κάνουμε ένα copy paste. Ωραία. Έπειτα θα κάνουμε set το pitch και το yaw. Οπότε από εδώ θα έχουμε set set pitch. Και set yaw, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους. Και το set θα πηγαίνει εδώ, θα έρθουμε στο sequence, θα κάνουμε add pin και από το pin αυτό θα συνδέσουμε το set. Εδώ. Ωραία, τέλος αυτό που θα κάνουμε είναι να έρθουμε στο Delta Time και θα το κάνουμε set, έτσι ώστε να κάνουμε, να σετάρουμε την, το Delta Time, τη μεταβλητή που δημιουργήσαμε, την Delta Tab. Ωραία, και θέλουμε αυτήν εδώ. Οπότε συνδέουμε από εδώ εδώ και έπειτα εδώ. Ωραία, και νομίζω πως τώρα είμαστε έτοιμοι. Κάνουμε compile και save. Πηγαίνουμε εδώ στο anim graph και από εδώ βάζουμε το my aim offset, ότι ώστε να πάρει την κίνηση. Συνδέουμε το locomotion στο base pose και την έξοδο στο result. Κάνουμε compile. Επίσης το pitch πρέπει να συνδέσουμε με τις μεταβλητές που δημιουργήσαμε, με το get pitch plus. Αυτή θα πάει με το pitch προφανώς. Και εδώ πέρα θα κάνουμε break και θα πάει με το yaw. Ωραία, κάνουμε compile. Κάνουμε save. Ωραία. Οπότε αυτό που θα κάνουμε τώρα για να ενώσουμε τις κινήσεις που κάναμε πριν είναι να κάνουμε ένα aim offset. Οπότε θα έρθουμε animation, aim offset, θα επιλέξουμε το σκελετό που θέλουμε και θα πατήσουμε, θα δώσουμε το όνομα που θέλουμε. Εμείς θα δώσουμε my aim offset. Κάνουμε enter και θα το ανοίξουμε. Εδώ θα δώσουμε όνομα αρχικά στους άξονες μας. Yaw και pitch. Ωραία. Και στην ουσία εδώ θα βάλουμε ότι θέλουμε από μείον 90 μέχρι 90, αυτές είναι οι μοίρες που θέλουμε να κινείται. Το ίδιο και κάτω για το pitch.
Και εδώ αυτός ο κενός χώρος, θα πατήσουμε απλά επίσης, να μην το ξεχάσουμε γιατί δεν θα εφαρμοστούν αυτά που κάναμε. Και σε αυτόν εδώ πέρα τον χώρο, θα φέρουμε τις κινήσεις μας, έτσι ώστε ο παίκτης να κινείται σύμφωνα με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Κάνουμε save λοιπόν στις κινήσεις και ερχόμαστε να τις τοποθετήσουμε. Θα φέρουμε το top στο κέντρο και τέρμα επάνω. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται, μας βγάζει ένα error. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θα ανοίξουμε την κίνηση που θέλουμε, την top. Εδώ πέρα που λέει additive settings, θα πατήσουμε επάνω. Θα επιλέξουμε mesh space. Θα πατήσουμε selected animation frame. Και θα επιλέξουμε aim space iron sight. Ωραία. Αυτή τη διαδικασία τώρα θα κάνουμε save αρχικά. Και αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε για κάθε κίνηση που έχουμε κόψει προηγουμένως. Οπότε ανοίγουμε το top left, με space. Ωραία, και aim space. Βλέπουμε ότι είναι επιλεγμένο στη δική μας περίπτωση. Το ίδιο και για top right, με space. Και πάλι αυτό είναι επιλεγμένο. Πολύ ωραία. Και εδώ βλέπουμε ότι λέει selected animation frame. Οπότε αυτό κάνουμε save. Ωραία, και αυτό το κάνουμε για όλες τις υπόλοιπες κινήσεις. Οπότε ερχόμαστε στο idle. Το ανοίγουμε. Με space. Βλέπουμε ότι όλα έχουν επιλεχθεί σωστά. Κάνουμε save. Πηγαίνουμε στο right. Ωραία. Με space. Ωραία, κάνουμε save. Στο top right. Το έχουμε κάνει νομίζω αυτό. Πάμε στο bottom right. Ωραία, βλέπουμε ότι όλα έχουν επιλεχθεί σωστά. Κάνουμε save. Left. Bottom left. Ξαναεπιλέγουμε το ίδιο. Προσοχή εδώ πέρα, οι ρυθμίσεις να είναι σωστές. Και να πατήσουμε το aim space iron sight. Να κάνουμε save για να αποθηκευτούν και να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα αργότερα. Ανοίγουμε το left. Ακριβώς την ίδια διαδικασία ξανά. Ωραία. Κάνουμε save. Και νομίζω ότι έμεινε μόνο η bot. Bottom λοιπόν. Με space. Και κάνουμε και τελευταία φορά αυτή τη διαδικασία. Ωραία, κάνουμε save. Και τώρα πηγαίνουμε στο aim, my aim offset. Ωραία, το επιλέγουμε. Κάνουμε save και σέρνουμε μέσα τις κινήσεις που θέλουμε. Οπότε ας αρχίσουμε από τις top κινήσεις. Βλέπουμε τώρα την παίρνει κανονικά την κίνηση. Top left και top right στις άκρες. Μετά έχουμε τις bottom κινήσεις. Συνεπώς έχουμε bottom. Bottom. Δεν είμαι σίγουρος γιατί ποια επέλεξα. Bottom right και bottom left. Bottom left. Ωραία. Right. Εδώ. Left. Και τέλος η ID. Θα μπει στη μέση. Πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε ότι ο παίκτης μας κάνει τις κινήσεις αλλά λίγο ιδιόμορφα. Οπότε θα έρθουμε εδώ και θα επιλέξουμε από εδώ, από εδώ.
θα επιλέξουμε την στάση την οποία πρέπει να βρίσκεται, η οποία είναι η rifle iron sight, αν δεν κάνω λάθος. Την ψάχνουμε λίγο να την δούμε. Ωραία. Εδώ, για να δούμε. Ωραία, βλέπουμε ότι κάνει όλες τις κινήσεις κανονικά. Πολύ ωραία. Και κάνουμε save. Λοιπόν, αυτό που έχουμε διορθώσει για να δημιουργηθεί, για να φαίνεται σωστά ο παίκτης, είναι το εξής. Ήρθαμε στο Char Move και έχουμε βάλει το Play Idle Rifle Iron Sight, έτσι ώστε να στέκεται στη σωστή του θέση. Επίσης, να πούμε ότι αυτό βρίσκεται στο Idle State, δηλαδή μέσα στο το Anim Graph, στο Locomotion, μέσα στο Idle, άμα κάνετε δεξί κλικ. Οπότε από εδώ πέρα επιλέξαμε το σωστό animation. Και έτσι το πρόβλημα λύθηκε. Κάνουμε ένα play. Να δούμε ότι όλα είναι κανονικά. Ο παίκτης, όπως βλέπετε, τα χέρια του ακολουθούν τις κινήσεις. Εδώ. Αριστερά και δεξιά. Όταν τρέχει βλέπετε ότι κατεβάζει το όπλο, ενώ όταν στέκεται το ξαναανεβάζει. Ο παίκτης μπορεί με το shift πατημένο να τρέχει, με το control να σκύβει. Κάνει όλες τις κινήσεις κανονικά. Πολύ ωραία.